Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χάρης Πλαρινός, εργάζομαι σαν μηχανικός συστημάτων στον χώρο της ναυτιλίας. Τον τελευταίο χρόνο τώρα κάναμε κάποια αναβάθμιση στα συστήματα ασφαλείας μας. Μερικά από τα προϊόντα που επιλέξαμε ήταν και κάποια της Rapid 7. Η Rapid 7 τώρα, για όσους δεν τη γνωρίζετε, εξειδικεύεται στο χώρο του security. Πιο γνωστό είναι το Metasploit με το οποίο ξεκίνησε και κάνει penetration testing. Μετά έχει το Nexpose, το οποίο κάνει vulnerability management, το AppSpider, το οποίο κάνει web application assessment, και τέλος το InsideOps, το οποίο δεν είναι security προϊόν, έχει να κάνει με IT operations και asset management. Εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για το InsideIDR, το οποίο με δύο λόγια τι είναι. Το IDR αυτό που κάνει, αφιερώνοντας λίγο χρόνο μες στη μέρα μας και λίγο χρόνο στο implementation, μπορεί να μας δώσει μια πολύ καλή εικόνα όσον αφορά το security της εταιρείας μας, καθώς επίσης να μας δώσει και έγκαιρα alert όταν κάτι πάει να στραβώσει. Πώς το κάνει αυτό? Αρχικά μαζεύει data από όλα τα συστήματα της εταιρείας μας. Μαζεύει data από firewall, από mail gateway. Μαζεύει data από τα endpoints, όπως ας πούμε τι προσέσεις τρέχει το endpoint ή ποιοι έχουν κάνει login στο μηχάνημα τον τελευταίο καιρό. Και τέλος μαζεύει data και από core δικτυακά services όπως DNS, DHCP και φυσικά το Active Directory. Μαζεύοντας λοιπόν όλα αυτά τα data, αρχίζει και μαθαίνει σιγά σιγά πώς δουλεύει το δίκτυό μας. Δηλαδή, τι είναι αυτό το asset, ποιος κάθεται πάνω. Α, αυτό είναι το PC του Κώστα, κάθεται πάνω ο Κώστας, ωραία. Τι κάνει μέσα στη μέρα ο Κώστας? Συνδέεται στον mail server για να πάρει τα mail του. Συνδέεται στην database γιατί έχει ένα λογιστικό πρόγραμμα και ούτω καθεξής. Γενικά μαθαίνει τη ρουτίνα του κάθε χρήστη και του κάθε asset, και γνωρίζοντας τη ρουτίνα μπορεί να καταλάβει όταν παρεκκλίνει από τη ρουτίνα ότι κάτι πάει να στραβώσει, οπότε να μας δώσει έγκαιρα ένα alert και να σώσουμε την κατάσταση πριν είναι πολύ αργά. Τέλος, πέρα από το alerting κομμάτι, σου δίνει φυσικά και τη δυνατότητα on demand να δεις όλα τα data που έχεις μέσα στην εταιρεία σου όσον αφορά το security σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα. Δηλαδή θα μπορούσες κάλλιστα σε περίπτωση που έγινε μια επίθεση να κάνεις replay όλη τη διαδικασία, να δεις σε ένα ωραίο timeline, ας πούμε, πότε ξεκίνησε, ήρθε ένα email, ωραία. Μετά βλέπω ότι μετά από λίγο καιρό χτύπησε το antivirus του endpoint. Στο τέλος είδα ότι ο user έγινε ξαφνικά administrator. Όλα αυτά μπορείς να τα συντάξεις σε ένα ωραίο timeline, οπότε να δεις το root cause του προβλήματος και στη συνέχεια να μπορέσεις να το περιορίσεις για την επόμενη φορά πια. Σε τεχνικό επίπεδο τώρα πώς δουλεύει. Όλο το processing γίνεται στο cloud, σε server της IDR, της Rapid7. Στην εταιρεία μας μέσα αυτό που στείλουμε είναι ένα service το οποίο λέγεται Collector. Ο Collector λοιπόν μαζεύει όλα αυτά τα data που είπα προηγουμένως, τα στέλνει στο server της Rapid7, εκεί γίνεται το processing και αντίστοιχα παίρνουμε εμείς τα alerts ή τα data on demand. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό το κομμάτι είναι remote endpoints εκτός εταιρείας, όπως laptop ας πούμε υπαλλήλων που είναι εκτός, τα οποία έχουν έναν agent πάνω και μιλάνε κατευθείαν με το cloud χωρίς να χρειάζεται να παρεμβάλλει κάπου ο Collector του γραφείου. Λοιπόν, στο κομμάτι τώρα alerting και επιθέσεις. Μία επίθεση συνήθως δεν είναι ένα βήμα, έγινε, πήραμε τα critical data ή τα καταστρέψαμε και φύγαμε. Συνήθως είναι πολλά βήματα που εμπλέκονται στη μέση. Το IDR λοιπόν έχει τη δυνατότητα σε διάφορα από αυτά τα στάδια να μας δώσει ένα alert, οπότε να προσπαθήσουμε να το μαζέψουμε έγκαιρα πριν χειροτερέψει. Το πρώτο στάδιο λοιπόν συνήθως είναι ότι κάποιος θα προσπαθήσει να πάρει πρόσβαση στην εταιρεία. Πώς θα το κάνει? Μπορεί να έχει βρει τα credentials του χρήστη από κάπου. Μπορεί από κάποιο data leak που έχει γίνει ή μπορεί να τα έχει κλέψει με κάποιο τρόπο από τον ίδιο. Μπορεί να στείλει κάποιο phishing mail για να τα πάρει. Ή μπορεί να στείλει κάποιο malware. Το IDR λοιπόν έχει αρκετούς τρόπους σε αυτό το κομμάτι να το πιάσει και να μας δώσει ένα alert άμεσα ώστε να το περιορίσουμε. Στο πρώτο κομμάτι του phishing attempts, αυτό που κάνει είναι ότι κάθεται πάνω στον mail server και διαβάζει όλη την αλληλογραφία αφού έχει περάσει από το mail gateway, δηλαδή σε εσωτερικό επίπεδο πια. Σε όποιο mail κρίνει ότι υπάρχει phishing κείμενο μέσα, όταν καταλάβει ότι υπάρχει attempt τέλος πάντων στο mail, πάλι θα μας αλερτάρει σε ποιο χρήστη έγινε, ώστε να το διαγράψουμε, αν δεν το έχει ανοίξει, να το περιορίσουμε. Μετά σε επίπεδο malware τι γίνεται? Αυτό που κάνει είναι ότι επειδή έχει το process list από κάθε μηχάνημα και το μαζεύει ανατακτά χρονικά διαστήματα, πάει και συγκρίνει τα process hashes του μηχανήματος με το Virus Total. Virus Total είναι μια υπηρεσία που ουσιαστικά όταν του δώσεις ένα αρχείο, το σκανάρει με όλα τα antivirus engines και σου δίνει πίσω το πόρισμα. Οπότε ακόμα και κάτι να μην το έχει πιάσει το antivirus μας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το πιάσει στη συνέχεια από Virus Total και πάλι να πάρουμε ένα alert. Τώρα στην περίπτωση data breach και χάσαμε τα credentials, δηλαδή
Ο χρήστης έχει ένα social media account και έχει χρησιμοποιήσει το εταιρικό email. Ένα καλό παράδειγμα είναι το data breach του LinkedIn που έγινε το 2016. Είναι πολύ συνηθισμένο να χρησιμοποιεί και παρόμοιους κωδικούς. Οπότε αν γίνει ένα μεγάλο breach, μπορεί ο attacker να δει ότι το email αυτό ανοίξει την τάδε εταιρεία, να προσπαθήσει να συνδεθεί με αυτά τα credentials. Η Rapid7 αυτό που κάνει είναι ότι όποτε γίνει κάποιο breach, ενημερώνει έγκαιρα το IDR και στη συνέχεια το IDR πάει και συγκρίνει τα email που έγιναν breach με τα email της εταιρείας μας. Και αν βρει ομοιότητες, μας δίνει τη λίστα για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. Τώρα, τέλος, αυτό που κάνει είναι ότι παρακολουθεί όλες τις εισερχόμενες συνδέσεις, δηλαδή εκτός εταιρείας, όπως VPN ή πρόσβαση σε webmail, οτιδήποτε έχουμε web service προς τα έξω, και σιγά σιγά μαθαίνει από πού συνδέεται ο κάθε χρήστης συνήθως. Δηλαδή, εγώ καλή ώρα, όταν μπαίνω στην εταιρεία, συνήθως συνδέομαι από Αθήνα, από το σπίτι μου ή μπορεί από το εξοχικό μου, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, λέμε τώρα. Μαθαίνει ότι αυτές είναι τοποθεσίες μου και αν ξαφνικά με δει να μπαίνω από αλλού, πάλι θα ενημερώσει. Όπως επίσης, αν με δει να μπαίνω από δύο σημεία ταυτόχρονα, προφανώς ένας από τους δύο δεν είμαι εγώ. Τώρα, ας πούμε ότι κάποιος έχει πάει και έχει πάρει πρόσβαση σε ένα endpoint τοπικά. Είναι πολύ συνηθισμένο να προσπαθήσει να σκανάρει να δει τι άλλο υπάρχει γύρω-γύρω. Το IDR λοιπόν, έχοντας κάποιους sensors μέσα στο δίκτυο, μπορεί να καταλάβει όποτε γίνεται initiate ένα scan, με αποτέλεσμα να μας δώσει ένα alert πάλι έγκαιρα με το ποιο endpoint το έκανε, ώστε πάλι να το περιορίσουμε πριν προλάβει να χτυπήσει και άλλα μηχανήματα. Αυτό ισχύει και για malware φυσικά. Τώρα πάλι έχοντας πρόσβαση στο μηχάνημα, ένας attacker τι μπορεί να προσπαθήσει να κάνει, μπορεί να προσπαθήσει να κάνει privilege escalation, δηλαδή να πάρει δικαιώματα administrator. Ή μπορεί να προσπαθήσει να πάρει τα password hashes από το μηχάνημα ή να προσπαθήσει να συνδεθεί με άλλα credentials στο ίδιο μηχάνημα. Τέλος πάντων. Τι γίνεται τώρα εδώ. Μπορώ να έχω λίγο νερό. Είναι εύκολο. Αν τα καταφέρετε καλά θα είναι, γιατί έχεις το γνωστό στόμα μου. Λοιπόν. Στο κομμάτι τώρα... Privilege escalation. Τι κάνει το IDR? Παρακολουθεί όλα τα μηχανήματα και όλους τους servers, όλους τους χρήστες και βλέπει πότε κάποιος χρήστης παίρνει παραπάνω δικαιώματα. Γίνεται ο administrator. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οποτεδήποτε γίνει κάποιος χρήστης administrator, το IDR θα μας το πει. Ακόμα και εμείς ήδη να πάμε να τον κάνουμε από το Active Directory, πάλι θα μας το πει και είναι καλό να το ξέρουμε. Τώρα, στην περίπτωση, όπως είπα, επειδή μαθαίνει ποιος χρήστης κάθεται πού, αν ξαφνικά δει ότι στο PC του Κώστα κάνει login ο Μάκης, πάλι θα μας βγάλει ένα alert. Πάλι θα μας πει, κοίταξε, εδώ είναι το PC του Κώστα, γιατί ξαφνικά κάθεται ο Μάκης πάνω. Οπότε αυτό μας δίνει δυνατότητα να περιορίσουμε από πολλές μεριές κάτι που πάει να στραβώσει. Τέλος, αυτό που πιάνει είναι όταν έχουμε απανωτά failed login attempts φυσικά σε οποιοδήποτε μηχάνημα ή service, πάλι μας λέει ότι κοίταξε αυτός εδώ προσπαθεί να κάνει brute force, δηλαδή δοκιμάζει τυχαία κωδικούς μέχρι να πάρει αυτόν που θέλει. Αυτός είναι κόφτον. Ας πούμε τώρα ότι ο attacker έχει καταφέρει και έχει ξεπεράσει όλους αυτούς τους μηχανισμούς, δεν έχουμε πάρει ήδη τίποτα και έχει φτάσει πια στα critical data. Τι θέλει να κάνει, ή θα τα πάρει ή θα τα καταστρέψει συνήθως. Το IDR λοιπόν, έχοντας κάποια ειδικά αρχεία τα οποία θα εξηγήσω μετά μαζί με τα critical data, μπορεί και καταλαβαίνει αν κάποιος τάζει πάρει, ας πούμε, για να τα ανεβάσει προς τα έξω, με αποτέλεσμα πάλι να σου δώσει ένα alert ότι κοίταξε, σου πήραν τα data. Εκεί φυσικά δεν είναι ότι θα προλάβεις να το περιορίσεις, τα data σου έχουν φύγει, ζημιά έχει γίνει, αλλά τουλάχιστον θα προλάβεις και να ενημερώσεις τις αρχές αν είναι απαραίτητο και να κινήσεις οποιασδήποτε διαδικασίες πρέπει να κινήσεις εσωτερικά με στην εταιρεία σου αφού έχει γίνει το breach. Τώρα, στο κομμάτι alerting, πολύ βοηθάνε κάποιες παγίδες που στείνει το IDR μέσα στο δίκτυό μας. Αυτές χωρίζονται σε 4 κατηγορίες. Honeypots, honey users, credentials ή honey files. Τα honeypots ουσιαστικά είναι αρκετά γνωστά. Όσοι ασχολούνται με IT security τα ξέρουν. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι outdated επίτηδες, έχει πολλά services ανοιχτά και περιμένει τις ερχόμενες συνδέσεις. Οπότε, αν κάποιος το βρει στο δίκτυο και είναι attacker, επειδή είναι εύκολος στόχος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προσπαθήσει να το χτυπήσει. Αυτό μόλις το χτυπήσει θα δώσει alert στο IDR και το IDR θα δώσει alert σε εμάς μετά. Μετά χάνει users και credentials.
και ποια είναι η διαφορά τους. Honey User μπορείς να ορίσεις οποιονδήποτε Active Directory χρήστη και να πεις ότι όποτε αυτός ο χρήστης συνδέεται οπουδήποτε ή προσπαθεί να συνδεθεί και αποτυγχάνει, θέλω να μου το ριπορτάρεις. Ας πούμε, θα μπορούσε να κάνεις κάποιον guest χρήστη που δεν χρησιμοποιείς ή αν δεν χρησιμοποιείς το account του administrator για καμία εργασία, κάλλιστα θα μπορούσε να κάνεις και αυτό Honey User. Τα Honey Credentials τώρα, για ποια είναι η διαφορά τους. Τα Honey Credentials είναι cast credentials τα οποία πάει το IDR και φυτεύει επίτηδες μέσα σε κάθε endpoint. Οπότε, αν κάποιος attacker πάρει πρόσβαση στο μηχάνημα και τραβήξει την cast με ό,τι credentials ήταν κρατημένα μέσα, θα τραβήξει και αυτό. Με τη διαφορά ότι αυτό, όπου και όταν πάει να το χρησιμοποιήσει, κατευθείαν θα πάρουμε ενημέρωση ότι χρησιμοποιήθηκε και από πού. Τέλος, τα honey files είναι αρχεία τα οποία πας και φυτεύεις σε διάφορα σημεία μες στο δίκτυό σου, τα οποία πάλι παρατηρεί το IDR και παρατηρεί είτε γίνεται όταν γίνει read είτε όταν γίνει write ή delete οτιδήποτε. Οπότε αυτό έρχεται να βοηθήσει πολύ στο κομμάτι του ransomware. Γιατί αν εσύ έχεις κάνει καλό planning και έχεις βάλει τα αρχεία αυτά στα σωστά σημεία, όταν το ransomware αρχίζει να κάνει encrypt, θα το καταλάβει σε πολύ αρχικό στάδιο. Οπότε και το restore που ενδεχομένως να πρέπει να κάνεις από τον backup θα είναι αρκετά μικρότερο και η ζημιά γενικότερα θα είναι μικρότερη. Τέλος, πέρα από όλο το built-in κομμάτι, πέρα από όλο το built-in κομμάτι που έχει το IDR, σου δίνει τη δυνατότητα να περάσεις οτιδήποτε log θέλεις. Security, μη, δεν έχει σημασία. Το κάνει parse το log και το κάνει index, που σημαίνει ότι μετά μπορείς να φτιάξεις ή ότι alert θεωρείς εσύ σκόπιμο βάσει των logs που έχεις, είτε να τα κάνεις dashboards να τα χαζεύεις, είτε να πάρεις αυτά τα dashboards και να πεις ότι εγώ θέλω αυτό να μου έρχεται με report μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά το μήνα, όποτε θεωρείς εσύ σκόπιμο. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.